Αυτή είναι η παραλία Σαρακίνικο στη Γάβδο και αυτή είναι μία από τις σκηνές που έστησε μία επιχειρηματία ζητώντας ενίκιο ως και 40 ευρώ την ημέρα. Αν και πρόκειται για δημόσιο χώρο, αν και το κάμπινγκ στη συγκεκριμένη παραλία είναι ελεύθερο, η επιχειρηματίας από τα Χανιά δεν δίστασε να βάλει ως και αγγελία στην πλατφόρμα ενοικιάσεων να κινεί τον Airbnb. Το συγκεκριμένο περιστατικό φυσικά είναι καταδικαστέο και πολύ ορθά έπραξε η δήμαρχος του νησιού. Από εκεί και έπειτα είναι εμφανές πλέον ότι πρέπει να μπουν και προδιαγραφές σε όλες τις πλατφόρμες τύπου Airbnb. Με μία ματιά είναι εμφανές ότι πρόκειται για μία απλή σκηνή. Η γυναίκα πρόσθεσε δύο στρώματα με σκεπάσματα, μία κουνουπιέρα και μερικά διακοσμητικά, φρόντισε από τον Απρίλιο να καταλάβει τα σημεία με την καλύτερη σκιά στην παραλία και αποφάσισε να πουλήσει την ιδέα της από 20 έως 40 ευρώ για κάθε διανυκτέρευση. Στόχος του Πασεδά είναι να είναι σε βραχυχρόνια μίσθωση πάντα κίνητα τα οποία είναι νόμιμα. Ακόμα χειρότερα βέβαια είναι το γεγονός ότι οι σκηνές είχαν τοποθετηθεί σε δημόσιο χώρο και όχι σε ιδιωτικό. Ουσιαστικά η γυναίκα κατέλαβε δημόσιο χώρο και στη συνέχεια είχε το θράσος να ζητήσει ενίκιο. Η επιχειρηματίας είχε βάλει αγγελία ζητώντας 86 ευρώ και 90 λεπτά για απλή διανυκτέρευση 5 ημερών, ενώ αύξανε το ποσό στα 105 ευρώ για υπηρεσίες που δεν διευκρίνιζε, ενώ για διαμονή με παροχή προγραμμάτων μασάζ, ηχοθεραπείας και σιάτσου το κόστος για 5 ημέρες εκτινασόταν στα 375 ευρώ και όλα αυτά για μια σκηνή σε δημόσια παραλία. Για το θέμα παρενέβη η ίδια η δήμαρχος του νησιού, η οποία αρχικά ζήτησε να κατέβει η καταχώρηση από το Airbnb με την επιχειρηματία να αναρτά εκ νέου μετά από λίγες μέρες τις αγγελίες της σε άλλη πλατφόρμα ενοικίασης. Ο Δήμος Γάβδου, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έχει αναγνωρίσει την ελεύθερη κατασκήνωση ως δικαίωμα όλων. Ένα μεμονωμένο περιστατικό που παρουσιάστηκε από επιχειρηματία Χανίων μετά από παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής αλλά και συνέλευσης παραθεριστών έλαβε τέλος. Εμπορικές δραστηριότητες στις καβάντζες δεν επιτρέπονται. Τέλος στην αυθαιρεσία των βραχυχρόνιων μισθώσεων επιδιώκει να βάλει η κυβέρνηση μέσω σχεδίου νόμου από το Υπουργείο Τουρισμού. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, πρόκειται να τεθεί όριο 2 ακινήτων αναφορολογικό μητρό δικαιούχου εισοδήματος. Πάβει να επιτρέπεται η μίσθωση ακινήτου για πάνω από 90 ημέρες ανά έτος, ενώ τέλος, για να μπορέσει κάποιος ενοικιαστής να μισθώσει το ακινητό του για περισσότερες από 90 ημέρες, πρέπει να αποδεικνύεται ότι το συνολικό του εισόδημα από την ενοικίαση δεν ξεπερνά τα 12.000 ευρώ ανά έτος.